Λοιπόν, 4 του μήνα, του Μάρτη, του 2017, ένα απογευματάκι στην Κοζάνη είμαστε, το φίλο μας στο Τζίμο. Θα μας κάνει μια τελείως απογευματινή πεταξιά. Έχουμε μπει μέσα στο χωράφι. Όλα έτοιμα, έχει πάρει και το σύνθημα. Πάμε! Τώρα θα πάρει και την πατσαβούρα. Να το αυτός είναι. Ναι, είναι πολύ καλός, παιδιά. Η εκκίνησή του είναι χάρμα που λέμε, ναι. Αυτό είναι ονειρικό ξεκίνημα. Κρεμαστά πουλιά, πολύ κρεμαστά. Κάτσε να πιάσουμε και τα πλάγια. Τα πλάγια έχουν αυτό το πλάγιο, το ανέβασμα που λέμε. Και πάμε και στον κορμό. Ο κορμός είναι εδώ, είδαμε όλη την ομάδα. Σταματάμε λοιπόν και απολαύστε. Από εδώ και πέρα αρχίζει η απόλαυση. Καθίστε εκεί στην τηλεόραση και βλέπετε τα περιστέρια του Τσίμου στην Κοζάνη. Πού φτάσανε, ρε, κοιτάξτε. Ξαφανιστήκανε. Τα έχει πάρει αυτή η νοτιαδούρα τώρα και τα έχει στείλει στο ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πλάγια από την αριστερή μεριά του ήλιου. Τη δυτική δηλαδή. Να, βλέπουμε και την κορυφή αυτών. Τελείως ακίνητα και ανεβαίνουν, είναι αυτό, ταμπέλες. Ταμπέλες με ψηλά φτερά. Και πάμε και στον κορμό τώρα. Να, φτάσαμε και στον κορμό, εδώ είναι τα πολλά. Κανιά πενινταριά περιστέρια λέει πετάει. Πολύ καλός, ναι, είναι πάρα πολύ καλός, παιδιά. Και η εκκίνησή του ήταν τρομερή. Δεν έχουν χαλάσει καθόλου, καθόλου. Και για μεγάλα έψη μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτά. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Έχει και κάποια άλλα που ακόμα δεν έχουν ορθώσει. Να τα, τώρα ορθώνουν. Όπως αυτός εδώ Τζινής. Στην Καπερναούμ. Εδώ είμαι με τέρμα ζουμ. Τέρμα ζουμ, ε. Φαίνεται τεράστιος. Κοιτάξτε που είναι. Όλα φύγανε και πήγαν εκεί. Λοιπόν, για να πιάσουμε πάλι τώρα εδώ τον κορμό, νάτος. Με περιμένουν εκεί στιτά περιστέρια. Ακίνητα που λέμε. Και όλο ανεβαίνουν. Ναι, είναι το κάτι άλλο. Ναι. Καθαρά κοζανιτάκια που λέω εγώ, τα μπελίτσες. Όρθια ψηλά φτερά. Τα έχει πιάσει το ηλιοβασίλεμα τώρα. Ήρθαμε ακριβώς την ώρα που δει ο ήλιος. Είναι δηλαδή ιδηλιακά που λέμε. Μπράβο ρε Τσόμο, μπράβο ρε φίλε. Κοιτάξτε, όσο ανοίγω το πλάνο βλέπετε πιο πολλά πουλιά, αλλά τα βλέπετε μύγες. Και αν θα τα αφήσω στο πραγματικό του ύψος δεν θα βλέπετε τίποτα, ναι. Ναι, με το μάτι δεν φαίνονται. Στοχεύω περίπου στο περίπου και πέφτω πάνω τους. Για να δούμε πάλι τώρα, θα κάνω ένα zoom. Εδώ ακριβώς και βλέπουμε αυτά εδώ πέρα τα περιστέρια εδώ. Βγάζουν αυτή τη φτερογυσιά. Πολύ καλά περιστέρια, πάρα πολύ καλά περιστέρια. 2-2-3-3 τώρα για να εδώ. Βλέπουμε το κοπάδι. Ατελείωτο. Χαθήκανε στο υπερπέραν. Για κάτσε να πάω εδώ, στην τύχη να ζουμάρω. Α, τίποτα. Θα του πω να τα ρίξω. Δεν πάμε για την επιστροφή. Δεν βλέπουμε και τίποτα. Θα τα δούμε σε λίγο, έρχονται. Ωραίος, έλα, για ξεκινά. Είναι χαρούμενος, ε. Εντάξει. Έχει κάνει φοβερή πεταξιά, λογικό. Όποιος και να κάνει τέτοια πεταξιά, θα γέλαγε και το μουστάκι του. Δεν βλέπουν τίποτα κανείς. Για να δω και εγώ, παιδιά. Κάτι είδα. Όπου με τέρμα ζούμε και στον περιστέρι. Αν είναι δυνατόν. Όπου που έχουν πάει και κοιτάξτε πώς πετάνε εκεί πάνω, ε. Τούμπανα είναι, τούμπανα. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε. 350 φορές πιο κοντά. Βέβαια, θολό το βλέπετε. Λογικό είναι, έτσι. Να κι άλλο. Άνοιξα λίγο το πλάνο, βλέπουμε δύο. Ναι, είναι το κάτι άλλο, παιδιά. Και στα ύψη.
Του πάω να τα ρίξω, τώρα δεν τα ρίχνει αυτός. Αφήνω εκεί λίγο για να το βλέπουμε λίγο πιο καθαρό, γιατί άμα το ζουμάρω εκεί πάνω που είναι θα το βλέπουμε φωλό. Έλα, ξεκινάει την επιστροφή. Λοιπόν, το αφήνω κι εγώ. Ναι, ρε φίλε, βλέπεις τίποτα? Άμα βλέπεις τίποτα, πες μου και εμένα. Βέβαια, στο βίντεο θα βλέπεις, σίγουρα. Δεν το πιστεύουν, ε. Πάμε, λοιπόν. Έχουν βάλει και έρχονται. Κοίτα που έρχονται, από πίσω έρχονται. Απίστευτο, ε. Δεν μπορούσα να τα βρω, γιατί είναι αντιλιά. Να τα πω, από τον ίδιο, μέσα από τον ίδιο. Να τα πω. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, μπράβο. Όλα. Στα φρένα πάνω, δεν μπορούμε να τα βρούμε αλλού, ναι. Θα πιάσω και μερικά μακριά, πιστεύω να είναι. Ναι. Χαμός, χαμός γίνεται. Ήρθα πιο κοντά τώρα, να πιάσω και τα τελευταία. Να τα δούμε και λίγο τώρα από κοντά, αξίζει τον κόπο πιστεύω. Αυτά εδώ και ήταν. Τα περιστέρια του φίλου μας του Τσίμου στην Κοζάνη λίγο πριν νυχτώσει. Νομίζω ήταν μια πεταξιά πάρα πολύ καλή. Απλά έτσι, πάρα πολύ καλή. Και θα έλεγα και καθαρή κοζανίτικη, έτσι, καθαρή κοζανίτικη, που σημαίνει στην Κοζάνη έχουμε και από τα καλύτερα πεσά. Το έχει αυτό η Κοζάνη. Τα μπέλες, τα μπελωτά και πεσά, κάτσε καλά. Αυτά εδώ είναι τα κεφαλάκια, τα κουζανιτάκια. Μπελό. Όλη η ομάδα άπατες παρόντες. Δεν λείπει κανένα. Εκεί μέσα στα καρφιά, παρόλο που είχε νυχτώσει, εγώ φοβήθηκα σε μια φάση. Λέω θα έχει απώλεια τώρα. Και ήρθαν όλα. Όλα ήρθαν, παιδιά, όλα. Σε δευτερόλεπτα μέσα, ούτε καν λεπτό. Μπράβο στο φίλο μας, Τσίμο. Και δώσουμε όλο το κοπάδι, όλη την ομάδα. Φίλε Τσίμο, ένα πράγμα θα σου πω. Ο αγώνας σου δικαιώθηκε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Έκανες και σε ένα αγώνα μια ολόκληρη χρονιά να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα. Το είδε και το βλέπει και θα το δει όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό το εγγυούμαι εγώ. Και νομίζω όλοι θα ευχαριστηθούν. Όλοι θα πούνε ένα πολύ ωραίο βίντεο, δηλαδή μια πολύ ωραία πεταξιά. Λοιπόν, έτσι. Από μένα πραγματικά άξιζε τον κόπο που ασχολήθηκε σε ένα ολόκληρο χρόνο για αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς, Παναγιώτη, ήταν δύσκολος ο καιρός σήμερα. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, τα περιστέρια πήγανε και που πήγανε, ήρθαν, μαζευτήκαν όλα. Εντάξει. Και όλα μια καλή πεταξιά. Και πιστεύω και εσύ αισθάνεσαι λοιπόν ικανοποίηση. Έτσι. Ικανοποιήθηκα και εγώ για τα περιστέρια. Πραγματικά, όπως το λες, με τον κόπο που κάναμε μια χρονιά. Δικαιώθηκε για το έργο σου, τέλος. Αισθάνεσαι μια δικαίωση. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και από μένα ακόμα μια φορά συγχαρητήρια και του χρόνου εύχομαι ο σύλλογό σα να μην έχετε παλιό καιρό και να τα δούμε και σε γιορτή. Όχι πριβέ, γιορτή. Το πριβέ είναι πριβέ, εντάξει, ο καθένα για πάρει το κοστάρι. Αλλά και η γιορτή είναι γιορτή. Έτσι ακριβώ. Να είναι και ο κόσμο εδώ πέρα να τα ευχαριστεί. Έχει. Και όλη η Ελλάδα αν τα βλέπει, εντάξει. Έγινε, ναι. Και καλές πεταξές αύριο στα φτάρια και στις έτσι. Έγινε, γεια σου. Έγινε, γεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια.